Θα πάμε λίγο να δούμε το μεγάλο παίχτη παγκόσμια, τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν και εκλογές, όσο νουπώ. Έρχονται αρχές Νοέμβρη, Τρίτη, πάντα Τρίτη, ημέρα εργασίας, εργάσιμη ημέρα. Είναι και ένα θέμα να πάρεις άδεια να ψηφίσεις. Μη γελάτε, στις Ηνωμένες Πολιτείες συμβαίνουν και αυτά. Αλλά νομίζω ότι σήμερα, εκτός από το ότι θα συζητήσουμε για τον μεγάλο παίκτη και είναι κάτι που μας αφορά και εμάς, θα συζητήσουμε και θα γνωρίσουμε και έναν άνθρωπο, διεθνολόγο, ο οποίος έχει δίκευση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Είναι ο κύριος Πέτρος Τασιός και τον ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μας διαθέτει. Καλημέρα, κύριε Τασιέ. Γεια σας, κύριε Σεχήνη, σας και τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας με τη σκέψη σας σήμερα και θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να σας ρωτήσω πώς εσείς ερμηνεύετε την πορεία του αμερικανικού παράγοντα στα ελληνοτουρκικά κέδη σε σχέση με το ετεροβαρές έναντι της Τουρκίας. Ναι μεν F-35 και πάω κατευθείαν στο ζουμί, δεν δίνουν. Ναι μεν κάνουν κόγκσες, αλλά μάλλον θα δώσουν τα F-16. Αλλά επί της ουσίας έχεις μια Τουρκία που το έχει δίπορτο στη ρήξη Δύσης Ρωσίας και όλα καλά. Και έχεις μια Ελλάδα που τα έχει δώσει όλα και καθίστε να τα συζητήσετε. Ναι, κύριε Σεχήνη, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για να δώσω μια απάντηση άμεση για τους ακροατές. Αν μπορώ να έχω μια πολύ μικρή εισαγωγή για να τα θέσουμε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Από το 2017 και πέρα το πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων έχει αλλάξει. Αυτό άλλαξε διότι η Τουρκία αποφάσισε εμφατικά από το τέλος της προηγούμενης δεκαετίας, από το 2010-2011, να γίνει περιφερειακή δύναμη και να αντιστρατευτεί με τα αμερικανικά συμφέροντα. Το αμερικανικό κατεστημένο, το οποίο προμηθούσε απριόρι και χωρίς κανένα περιορισμό την Τουρκία, κατάλαβε ότι σταδιακά η Τουρκία στρέφεται σε μια άλλη πολιτική. Ασπάζει το δόγμα του ευρεσιανισμού, αποστρέφεται τη Δύση και πληστηριάζει τον εαυτό της ισότιμα μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Οπότε αποφάσισε από το 2016 και μετά να παρακάμψει την Τουρκία και να αναβαθμίσει την Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν από το 2018 και μέχρι τις μέρες έχουμε την στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδα-ΗΠΑ. Αυτά τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια σε θεσμικό επίπεδο στην Ουάσιγκτον είναι κάποια πράγματα που εμείς ούτε καν μπορούσαμε να τα φανταστούμε πριν από 6-7 χρόνια. Έχουν περάσει μια σειρά από τροπολογίες, οποίες είναι προς το συμφέρον των ελληνικών θέσεων, γιατί ταυτίζονται οι ελληνικές θέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο με αυτές των ΗΠΑ. Και φτάνουμε, όπως είπατε εσείς στις μέρες μας, στο επίπεδο των F-35, των S-400 τα οποία υπήρχαν πριν από 2 χρόνια και των F-16. Θα πρέπει λίγο να φανταστούμε, διότι δεν υπάρχει και γνώση αρκετή στην ελληνική κοινή γνώμη και δυστυχώς και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, ότι το θεσμικό πλαίσιο διαμόρφωσης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής είναι αποκεντρωμένο, είναι ανοιχτό και είναι πλουραλιστικό. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μιλάνε με όλους. Δηλαδή το Κογκρέσο, η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία διαμορφώνει συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες μετά συζητά με την εκτελεστική εξουσία, δηλαδή με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα εμείς και διαβάζουμε τους τελευταίους μήνες έχει να αφορά βασικά μία σχέση διαπάλης, η οποία αυτή είναι διαχρονική και έχει διαβαθμίσεις μεταξύ του νομοθετικού σώματος και της εκτελεστικής εξουσίας. Λοιπόν, να ξέρουμε ότι ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα πράγματα στην εξωτερική πολιτική δεν είναι ούτε με τρόπο οπαδικό, ούτε άσπρο-μαύρο. Είναι βασικά να σκεφτούμε ένας μαραθώνιος. Υπάρχει μια στρατηγική οποία πρέπει να ακολουθηθεί και στο τέλος πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα. Οπότε μπαίνοντας ακριβώς στην ουσία αυτό που με ρωτήσατε, να πούμε για να ξέρουν και οι αγρότες γιατί μιλάμε, ότι υπάρχουν δύο τροπολογίες, οποίες το καλοκαίρι η μία ήταν του Κρις Πάπα και του Φρανκ Πελώνε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οποία ψηφίστηκε, οποία τι είπε λίγο πολύ, ότι δεν θα σας δώσουμε αναβασμένη τεχνολογία, δεν θα σας δώσουμε εξυγχρονισμό των F-16, ούτε νέα F-16, παρά μόνο αν ο Πρόεδρος πιστοποίησει στις επιτροπές του Κογκρέσου ότι είναι προς το συμφέρον της Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ και θα δώσει μια αναλυτική περιγραφή των μέτρων που λαμβάνονται για να διασφαλιστεί
ότι τα F-16 δεν χρησιμοποιούνται για υπερπτήσεις πάνω την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν του, η τροποποίηση του Chris Papa και του Frank Pelon έχει περάσει και υπήρχε και η περίφημη, η οποία ζητήθηκε κατά πολύ, του Van Hollen και του Menendez, έτσι. Mm. Λοιπόν, οι οποίοι ουσιαστικά είναι πανομοιότυποι. Προσπαθήσαν ουσιαστικά τα δύο νομοθετικά σώματα να κλειδώσουν με αυτόν τον τρόπο τον έλεγχο της νομοθετικής εξουσίας προς την εκτελεστική στο θέμα των F-16. Ωραία. Έρχομαι όμως στα καθημάς, γιατί μετά θέλω να μας μιλήσετε λίγο για το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι από ό,τι καταλαβαίνω οι εκλογές αυτές είναι κρίσιμες για πολλούς παράγοντες και για την κρίση με τη Ρωσία, αλλά όχι μόνο. Θέλω όμως λίγο να επιμείνω. Είπατε κάτι εισαγωγικά που είναι εντυπωσιακό. Η Τουρκία για τους δικούς της λόγους, εγώ δεν ξέρω αν έχει αποφασίσει να πάει με το ευρωασιατικό μπλοκ, θα το πω πιο λιτά. Έχει αποφασίσει να έχει ένα βαθμό σοβαρής αυτονόμησης της πολιτικής της έναντι των μεγάλων παικτών. Είτε είναι Ρώσοι είτε είναι Αμερικάνοι. Τραβάει το δικό της. Ωραία. Εμείς είμαστε ένας σύμμαχος, λέτε, που κουμπώνει τα συμφέροντά μας στρατηγικά στην Ανατολική Μεσόγειο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μήπως παρά είμαστε δεδομένος σύμμαχος, μήπως δηλαδή εννοούνται όλα αυτονόητα, διότι το μείζον για τους Αμερικανούς είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και όχι τα ελληνοτουρκικά, τα οποία στην τελική μπορεί, αλλά Λίβανο-Ισραήλ, που δεν είμαστε όμως οι ίδιες διαφορές, να μας κάτσουν σε ένα τραπέζι που στην τελική θα είναι συζήτηση επί των δικών μας. Ναι, κύριε Σαχίνη, ξέρετε, ζούμε σε ένα πολυπολικό κόσμο που σημαίνει ότι υπάρχουν συγκρουσιακά και συνεργατικά θέματα. Άρα, σε ορισμένους τομείς, αυτό ισχύει για όλους τους διεθνείς παίχτες, παγκόσμιους και περιφερειακούς, μπορούν να συνεργάσουν και σε κάποια άλλα να διαφωνούν και να συγκρούονται. Έτσι, αυτό το βλέπουμε σε αρκετές περιπτώσεις. Η Ελλάδα πράγματι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη ευνοϊκή συγκυρία, διότι είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος, είναι ο μακροχρόνιος σύμμαχος, έχει ένα σταθερό πολιτικό σύστημα, είναι δεδομένη ο Ατλαντικός προσανατολισμός και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο προκύπτει είναι το εξής. Πώς εμείς στην ιδιαίτερη ευνοϊκή συγκυρία θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε το μέγιστο δυνατό όφελος. Αυτό νομίζω είναι το διακύβευμα και το θέτει πάρα πολύ σωστά. Θεωρώ ότι σε κάποιο βαθμό έχουμε πετύχει να κεφαλοποιήσουμε την ιδιαίτερη ευνοϊκή συγκυρία, διότι με τη στρατηγική συνεργασία που έχει ξεκινήσει από το 2018, επειδή επικεντρωνόμαστε πολύ στα ελληνικά και καλώς κάνουμε, γιατί αυτό διαφέρει την κοινή γνώμη, αλλά μην ξεχνάμε ότι η μεγάλη τομή η οποία έγινε στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις τα τελευταία 4 χρόνια είναι επενδύσεις σε ναυπηγεία, είναι επενδύσεις σε υψηλή τεχνολογία και είναι επενδύσεις σε λιμάνια. Είναι καλές οι βάσεις της Σούδα που τις υπερτονίζουμε, όπως και στην Αλεξανδρούπολη γεωστρατηγικά, αλλά υπάρχουν επίσης και κάποιες άλλες, οι οποίες είναι ίσως πιο δυνατές, όπως είναι η Google και η Microsoft. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο βαθμό που υπάρχει μια πολυμερής διπλωματία, γιατί χτίζουμε και ένα πολυμερές πλαίσιο έτσι, και στρατιωτικής διπλωματίας, αλλά και των σχημάτων 3+1, τα περίφημα τα οποία υπάρχουν, θα πρέπει απλώς εμείς, δεδομένου ότι πια φύγαμε από την στάση η οποία ήταν της ενδοτικότητας μιας παθητικής εξωτερικής πολιτικής. Να πω, γιατί μου δίνεται και μια ωραία πάση για μας, για την Ελλάδα, ο Ερντογάν τελικά ήταν ευλογία, διότι μας έβγαλε ουσιαστικά την απαξίωση από ένα τέλμα. Και όταν το πολιτικό κατεστημένο κατάλαβε το δικό μας ότι θα πρέπει, είναι θέμα επιβίωσης, μετά γίνανε οι κινήσεις που έπρεπε να γίνουν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Καλά, εγώ κρατάω μικρό καλάθι και για τους Αμερικανούς, γιατί από τη μία λέτε σωστά εσείς να το δούμε στις στρατηγικές επενδύσεις, αλλά για την ώρα στον περίφημο East Med, που θα ήταν η ενεργειακή απάντηση για την Ευρώπη όλη, αξιοποιώντας και τα δικά μας κοιτάσματα, είναι ένα βήμα μπρος, 10 πίσω, τώρα ξανά είναι μπρος, και αυτό το μπρος πίσω μήπως σημαίνει βάλτε και την Τουρκία επί των δικών σας όμως. Αυτό είναι το θέμα μου. Σωστά. Λοιπόν, κοιτάξτε, για τον EastMed, επειδή είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που έχετε αφιερώσει σε ειδικές εκπομπές με εξαιρετικούς αναλυτές και δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε τέτοια χωράφια, όμως θα σας πω το εξής, ένα γενικότερο πλαίσιο. Να ξέρετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να παρακάψουν την πολιτική των αγωγών, διότι η πολιτική των αγωγών, είτε είναι υποθαλάσσιοι είτε χερσαίοι, δημιουργούν βασικά δεσμεύσεις και εξαρτήσεις. Άρα, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ανεξάρτητα από τον EastMed, αν είναι λειτουργικός ή δεν είναι, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν και πάρα πολλές ιδιαιτερότητες της ΜΕΤ. Υπάρχουν τα μεγάλα βάθη από τα μεγαλύτερη βασικά στη Μεσόγειο για να περάσει. Υπάρχουν κάποιοι περιβαλλοντικοί αστερίσκοι. Υπάρχει το θέμα της οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, που αυτό είναι δική μας ευθύνη ότι δεν έχει οριοθετηθεί και διευθετηθεί. Mm-hmm.
σωστά, και με την Αίγυπτο, και βασικά ότι δεν έχουμε προχωρήσει σε αναγκαίες κινήσεις με την Τουρκία. Και με την Κύπρο, ξέρετε, και με την Κύπρο, κύριε Τασχέ, στον Ισμέτ, πρέπει να έχουν ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν μπορούν να πάνε σε περιοχές οποίες δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει. Μισό λεπτό, κύριε Τασχέ, έχετε δίκιο εσείς, αλλά... Πριν την Τουρκία, εμείς δεν έχουμε οριοθετήσει καν με την Κύπρο, με την Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή, μην τρελαθώ. Όμως, προσέξτε, από την άλλη, διαβάζετε και ανάποδα. Αν οι εταιρείες, γιατί είναι οι παγκόσμιοι οικονομικοί παίκτες, ήθελαν, στην παρούσα κατάσταση θα πίεζαν, όπως πιέζουν νοτίως της Κύπρος στα τεμάχια που τους ενδιαφέρει, για λύσεις. Γι' αυτό επανέρχομαι και ρωτώ εμφατικά. Τι καταλαβαίνετε από την αμερικανική πολιτική? Θέλει στη βάση του διεθνούς δικαίου τις οριοθετήσεις και να περάσουν η αγωγή, ή θέλει στη βάση μιας συζήτησης τετατέτ Ελλάδας-Τουρκίας, δώστε και κάτι να πάει και το παλιάμπελο? Γιατί το δώστε και κάτι δεν θα πάει στην Τουρκία. Η Τουρκία εμφανίστηκε να είναι συνορεύουσα, μάλλον να είναι απέναντι από τη Λιβύη. Τα έχουμε δει όλα. Ναι, εγώ πάλι θα επιμείνω, γιατί αυτό αφορά ένα μέρος μιας διπλωματίας και ίσως και κρυφούς διπλωματίας. Εγώ αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι ο EastMed είχε διάφορα σενάρια στο πώς μπορεί βασικά να πραγματοποιηθεί. Το ένα σενάριο λοιπόν, το οποίο έχει αποκλειστεί, και αυτό θα πρέπει λίγο να το δούμε ότι είναι ένα σημαντικό γεγονός, ήταν να περνούσε βασικά μέσω του τουρκικού εδάφους. Αυτό πια έχει αποκλειστεί. Αυτό είναι μια επιτυχία και το ξεχνάμε, διότι είναι και μια αξιόπιστος πια. Είστε σίγουρος γι' αυτό? Ενώ του εδάφους δεν επέτρεπε και τεχνικά να περάσει. Μισό λεπτό. Είστε σίγουρος απόλυτα γι' αυτό? Γιατί θυμάμαι ότι ο πρόεδρος Biden, ως αντιπρόεδρος όμως Biden, είχε ένα χάρτη από τον οποίο ο αγωγός περνούσε από την Τουρκία. Σωστά, και έχετε απόλυτο δίκιο. Από τότε όμως έχουν περάσει χρόνια και τα πράγματα έχουν αλλάξει. Εγώ δεν θέλω να παρουσιάσω μια ρόδινη κατάσταση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ταυτίσει τα συμφέροντά μας με τα δικά τους σε όλα τα σημεία. Προφανώς η Τουρκία είναι ένας σύμμαχος τον οποίο δεν θέλουν να χάσουν. Και αυτό φαίνεται. Απλώς δεν μπορούν να δεχθούν ότι υπάρχει αυτή η μεταστροφή. Mm-hmm. Το δεύτερο όμως σχέδιο το οποίο υπήρχε ήταν να περνούσε μέσω της Αιγύπτου. Έτσι, το οποίο ήταν και πιο οικονομικά συμφέρον. Το τρίτο ήταν σωστά μέσω Κρήτης, Πελοπόννησος και μετά συνέχεια στην υπηρετική Ευρώπη. Απλώς θέλω να σας πω ότι λίγο παρακάμπτουμε και παραβλέπουμε τα τεχνικά δεδομένα και επικεντρωνόμαστε πολύ στη γεωπολιτική, το οποίο προφανώς στη γεωστρατική έχει τη σημασία της, αλλά εγώ πάλι επιμένω σε οικονομικούς και τεχνικούς παράγοντες ως προς το ποιος είναι η πιο συμφέρουσα λύση. Καλά κάνετε και επιμένετε. Ελάτε τώρα λίγο, σας παρακαλώ, στο μέγα γεγονός που δεν το πολύ συζητάμε, αλλά είναι αυτές οι εκλογές στο μεσοδιάστημα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες δεν είναι απλό άντε ψηφίσανε, αλλάξανε τους συσχετισμούς ή δεν τους αλλάξανε, διότι μιλάμε για την υπερδύναμη, μιλάμε για μια ανοιχτή μεγάλη κρίση μεταξύ Δύσης Ρωσίας και στο βάθος Κίνα, άρα είναι αλυσιδωτό. Ποια είναι η πραγματική εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό των ΗΠΑ? Ισχύει ότι τρέχει η πλευρά των δημοκρατικών του Biden να μαζέψει τα σημάζευτα, διότι μπορεί να υποστεί τα και στα δύο σώματα? Λοιπόν, οι ενδιάμεσες εκλογές, όπως να πούμε για τους οκρατές, είναι ακριβώς δύο χρόνια μετά την εκλογή του Προέδρου. Αφορά την ανανέωση του νομοθετικού σώματος, δηλαδή της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας. Φέτος λοιπόν ανανεώνεται όλο το σώμα της Βουλής των Αντιπροσώπων, δηλαδή οι 435, και από τη Γερουσία έχουμε τους 35 από τις 35 βασικά από τους 100. Οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν ουσιαστικά μόνο 5 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων για να νικήσουν, και στη Γερουσία θέλουν μία. Οι ενδιάμεσες εκλογές συνήθως δεν στρέφουν την προσοχή των Αμερικανών πολιτών. Έχουν μικρότερη συμμετοχή. Φανταστείτε ότι οι προεδρικές εκλογές κατά μέσο όρο είναι γύρω στο 60%, η ενδιάμεση είναι στο 40%. Εδώ όμως υπάρχει μια ιδιαιτερότητα και θα έλεγα να χρησιμοποιήσω πληθυντικό πολλές ιδιαιτερότητες. Καταρχήν, διεξάγονται σε ένα κλίμα πολιτικής πόλωσης που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Οι εκλογές του 2020 είναι σαν να μην τελειώσανε ποτέ. Οι Ρεπουμπλικάνοι καταγγείλανε
το αποτέλεσμα ότι ήταν ως προϊόν μη διαβλητών διαδικασιών, κυρίως για βασικά για τις έξι αμφισβητούμενες πολιτείες. Αυτό το ασπάστηκε και το μεγαλύτερο μέρος των εκλεγμένων αντιπροσώπων του Ρεπουμπλικάνου, αλλά και των ψηφοφόρων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη στιγμή να είναι κυρίαρχος στους Ρεπουμπλικάνους, και φανταστείτε ότι από τους 10 εκλεγμένους Ρεπουμπλικάνους οι οποίοι ψηφίσανε για την διαδικασία καθαίρεση για τα γεγονότα στο Καπιτόλιο, οι 4 δεν κατεβήκανε καθόλου. Οι υπόλοιποι 4 υποστήκαν συντριβή από τους υποστηρικτές υποψήφιους του Τραμπ, και μόνο 2 καταφέρανε να είναι αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές για στις 8 Νοεμβρίου. Άρα λοιπόν το ένα δεδομένο είναι αυτό. Το δεύτερο δεδομένο είναι το ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένας πολιτιστικός εμφύλιος ο οποίος έχει βαθύνει. Αφορά βασικά ταυτοτικά ζητήματα, αφορά την οπλοκατοχή, αφορά την οπλοχρησία, αφορά το θέμα των αυλώσεων, αφορά το θέμα της μετανάστευσης, αφορά θέματα δημοκρατίας. Έχει βαθύνει τόσο πολύ πια η κρίση και ο κοινωνικός διχασμός, που φανταστείτε ότι με τις τελευταίες έρευνες που έχουν γίνει, το 61% των Ρεπουμπλικάνων θεωρούν ότι οι δημοκρατικοί είναι εχθροί τους και απειλείται η ζωή τους. Το 45% πιστεύουν οι δημοκρατικοί. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο δεδομένα. Και το τρίτο, φυσικά το πιο σημαντικό, ότι διεξάγονται ενδιάμεσες εκλογές εν μέσω μιας οικονομικής ύφεσης και κρίσης, που εκεί πολύ σωστά συνδέεται το θέμα της Ουκρανίας και το θέμα βασικά του πολέμου με τη Ρωσία. Διότι υπάρχει ένας μεγάλος αντίκτυπος. Είναι τα πόνερα της Ουκρανίας, τα οποία πολύ λίγοι έχουν καταλάβει ότι δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, αλλά έχουν μπει και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πείτε μου, η περίσχυση της μίας, γιατί κάλπη είναι και ποτέ δεν ξέρεις, παρότι οι τάσεις δείχνουν, αλλά ας κρατήσουμε την επιφύλαξη, άλλοι ψηφίζουν, όχι εμείς. Η αλλαγή προς τη μία ή στην άλλη, η επικράτηση των Ρεπουμπλικανών ή η αύξηση των δυνάμεων των Δημοκρατικών, έτσι όπως τα περιγράφεται, μπορεί να αλλάξει και τη φορά και την αντίληψη στο πώς αντιμετωπίζεται η ιστορία Ουκρανία-Ρωσία? Λοιπόν, πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν να πούμε ότι η κοινή γνώμη στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι στη φύση της είναι εσωστρεφής και συντηρητική. Εκτός αν διακυβεύεται κάποιο ζήτημα εθνικής ασφάλειας, όπως π.χ. έγινε το 2011 με την επίθεση του Δήμος Πύργους. Και εκεί είχαμε βασικά τους προληπτικούς πολέμους με τη δίκη του Τζορτζ Μπους, του νεότερου. Οι Ρεπουμπλικάνοι υπάρχουν τρεις τάσεις μέσα στους Ρεπουμπλικάνους. Υπάρχουν οι λεγόμενοι ακτιβιστές, είναι αυτοί βασικά activist foreign policy, οποίοι εκφράσαν κυρίως στην τελευταίο διάστημα του ψυχρού πολέμου τον Ρόναλντ Ρίγκαν, που έχουν μια πολιτική πιο παρεμβατική και πιο προγραμματισμένη. Υπάρχουν οι non-interventionists, αυτοί που είναι βασικά υπέρ του απομονωτισμού, και υπάρχουν και οι activist foreign policies, οποίοι είναι η δεύτερη τάση, και αυτή εκφράστηκε κυρίως επί Ντόναλντ Τραμπ. Στην αρχή υπήρχε μια διακομματική συνένεση τους τρεις πρώτους μήνες όσον αφορά στο πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες σε θεσμικό επίπεδο θα βοηθήσουν την Ουκρανία. Τα πράγματα αλλάξαν εμφατικά το Μάιο, όταν πια ήρθε το μεγάλο πακέτο των 41,500 δισεκατομμυρίων βοήθειας προς την Ουκρανία, το οποίο αφορούσε φυσικά και οικονομική βοήθεια αλλά και στρατιωτικό υλικό, που εκεί εμφανιστήκαν τα πρώτα ρήγματα πια, έτσι. Δηλαδή εκεί που υπήρχε απόλυτη ομοφωνία πια και στη Βουλή των Προσώπων και στη Γερουσία, οι Ρεπουμπλικάνοι διαφοροποιηθήκαν. Και αυτό αντανακλούσε την αλλαγή της κοινής γνώμης, διότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας το οποίο δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αποδεχτεί ότι εν μέσω μιας κρίσης σε θέματα ενέργειας, σε θέματα πληθωρισμού, σε θέματα της εφοδευτικής αλυσίδας, ότι δεκάδες δισεκατομμύρια πηγαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία χωρίς να υπάρχει έλεγχος το πώς ακριβώς διανέμονται και ποιος είναι ο στρατηγικός στόχος. Είναι σαφές. Θέλω σε αυτή την πρώτη επαφή, και θα τα ξαναπούμε στο κλείσιμο, να ακούσετε το ερώτημα ενός φίλου ακροατή, του φίλου μου του Κούλη από τη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Καλημέρα, λέει, στον κύριο Τασιό. Αναφέρατε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείπουν τους αγωγούς γιατί τους προκαλούν παρεμβάσεις, εξαρτήσεις, πρέπει να πάρουν θέσεις κτλ. Επομένως, κάνουν κατά την άποψή σας στροφή προς τα LNG, και από πότε είναι γνωστό αυτό? Υπενθυμίζω εγώ ότι το LNG φεύγει με 5 δολάρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και φτάνει ο κούκος αηδόνη στην Ευρώπη. Αλλά εκεί πάνε προς τα LNG? Λοιπόν, πολύ καλή ερώτηση. Να
πούμε κάποιο εισαγωγικό, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτήσαν ενεργειακή αυτονομία λόγω του συντολιστικού αερίου και πετρελαίου επί διακυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ. Γίνανε αυτάρκες. Τώρα, πώς είναι δυνατόν, εδώ υπάρχει βέβαια και αντίφαση, πώς γίνανε αυτάρκες και αυτή τη στιγμή οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί και ουσιαστικά παρακαλάνε τη Σουδική Αραβία και τις άλλες χώρες του ΟΠΕΚ να αυξήσουν την παραγωγή. Mm-hmm. Αυτό έχει να κάνει με τις τρευλώσεις ουσιαστικά της κυβέρνησης Biden, η οποία έχει μια πράσινη ατζέντα προς τις καθαρές πηγές ενέργειας και όλα τα σχετικά. Το βραχυπρόθεσμο όφελος των ΗΠΑ από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας είναι ακριβώς αυτό. Είναι δηλαδή η εξαγωγή συξυλωτιστικού αερίου και πετρελαίου, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή σε μια ανώμαλη μετάβαση που υπάρχει στην Ευρώπη ενεργειακά, είναι από τους λίγους παρόχους που μπορούν να δώσουν με ακριβή τιμή, σωστά, ενέργεια στην Ευρώπη. Είναι επίσης η Νορβηγία, επίσης είναι και η Αλγερία. Αυτό θα το εκμεταλλευτούν σε μεγάλο βαθμό για όσο διαρκέσει αυτή η κρίση και για όσο δεν υπάρχουν εναλλακτικές οδοί, όπως είναι πολύ σωστά που αναλύσαμε το EastMed, ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να έχει μια σχετική ενεργειακή αυτονομία. Είστε σαφείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Κύριε Τασία, εμείς ευχαριστούμε, γιατί καλό είναι να βλέπουμε τι γίνεται και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού σιγά-σιγά, διότι είναι ο ένας από τους μεγάλους παίκτες σε ένα πολύ σωστά, όπως το είπατε εσείς, πολυπολικό κόσμο. Που αναδύεται και πιο εμφατικά σιγά σιγά. Ναι, και προσπάθησα όσο γινόταν να περιορίσω τις απαντήσεις μου, γιατί ξέρω ότι και ο χρόνος είναι περιορισμένος και το κοινό θέλει να ακούει κάποια πράγματα άμεσα. Μπορούμε να αναπτύξουμε πολλά περισσότερα σε μια άλλη επίσης εκπομπή. Με χαρά. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γεια σας.